Πάμε να δούμε τώρα πώς ανεβαίνουμε, κυρίες και κύριοι, ένα σανσέρ, χωρίς να ακουμπάμε τα χέρια μας και χωρίς βεβαίως να έχουμε φόβο από τον κορονοϊό. Το ασανσέρ εν ολίγης είναι COVID free. Και με τον Δήμαρχο τι γίνεται? Πείτε τον όροφο. Γραφείο Δημάρχου. Γραφείο Δημάρχου. Τάκ. Πείτε τον όροφο. Νομική υπηρεσία. Νομική υπηρεσία. Πείτε τον όροφο. Ισόγειο. Ισόγειο. Δηλαδή, σηκώνει, γιατί σηκώνει το χέρι μπροστά στο, για να δει ότι μπήκε? Για να ενεργοποιήσει την φωνητική εντολή. Να καταλάβει δηλαδή. Φωνητική εντολή. Λοιπόν, σήμερα γενιάζουμε τη λειτουργία μιας καινοτομίας που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στον κόσμο. Είναι η καινοτομία του Λευτέρη Παπαγεωργίου και της εταιρείας Centranet. Γιατί είναι σημαντική αυτή η συσκευή? Διότι λόγω κορονοϊού, ζει ο κορονοϊός πάνω στα κουμπιά του ασανσέρος και 9 ημέρες. Ακόμα και αν δεν το ακουμπήσει κανείς. Γιατί είναι προστατευμένο περιβάλλον και μια μεταλλική επιφάνεια. Γι' αυτό τον λόγο άρχισαν πλέον και μας ζητάνε τη συσκευή από όλο τον πλανήτη. Μέσα στον προηγούμενο μήνα πήγαν οι πρώτες 100 συσκευές για Φλόριντα, Κολοράντο, Κάνσας, Ιταλία, Αγγλία, Γαλλία. Γίνεται ένας χαμός παγκοσμίως με μεγάλο ενδιαφέρον, διότι ζούμε σε καιρούς πανδημίας. Το ότι ξεκινάει απλά επειδή μας το ζήτησαν και ας πούμε η αστυνομία του Ντουμπάι, το Δημαρχείο του Λος Άντζελες, τα γραφεία της Google στην Καλιφόρνια. Είπαμε πριν μπει ας πούμε, στο Δημαρχείο του Λος Άντζελες να μπει στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης, ώστε να είναι το πρώτο κτίριο στον πλανήτη που βάζει κάτι τέτοιο. Γιατί εδώ είναι η πόλη μας, εδώ ζούμε, αυτή την πόλη αγαπάμε τέλος πάντων. Οπότε ναι, θέλαμε να γίνει έτσι. Είστε από εδώ, αν επιτρέπετε, στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Οπότε βάζετε τη Θεσσαλονίκη ως μοντέλο στον παγκόσμιο χάρτη αυτή τη στιγμή. Αυτό το κάνει ο Δήμαρχος. Εγώ μια συσκευή έβαλα. Αυτό το κάνει η πόλη από μόνη της.